Η ποιητική συλλογή «Ο Μέσα Ήλιος» του ποιητή Δημήτρη Παπακοσταντίνου παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης το απόγευμα της Παρασκευής στο Αμφιθέατρο της Κοβεντάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Για το βιβλίο μίλησαν η Ελένη Γερούση, διδάκτορ φιλοσοφίας, πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης, η Ολυμπία Τσικαρδάνη, φιλόλογος και ποιήτρια, και ο Γρηγόρης Κοντός, φιλόλογος. Σήμερα παρουσιάζουμε το βιβλίο «Μέσα Ήλιος». Είναι ένα ποιητικό βιβλίο, είναι το 4ο ποιητικό μου και το 6ο συνολικά. Είναι ένα βιβλίο που μιλάει για την αγάπη και τον έρωτα, αλλά περισσότερο μιλάει για την ερωτική σχέση που πρέπει να έχουμε με τη ζωή την ίδια. Είναι ένα βιβλίο που μιλάει για την αισιοδοξία που πρέπει να έχουμε απέναντι στη ζωή. Τη θετική σκέψη, δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο είναι πιο όριμο, είναι πιο οργανωμένο. Αλλά θα φανεί στην πορεία. Θα δείξει ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Είμαστε εδώ πέρα, στον φιλόξενο χώρο της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, για να παρουσιάσουμε ως Σύνδεσμος Φιλολόγων την τρίτη ποιητική συλλογή του συναδέλφου και ποιητή Δημήτρη Παπακοσταντίνου. Η τρίτη του ποιητική συλλογή έχει τον τίτλο «Μέσα Ήλιος». Η πρώτη του ήταν «Η μικρή περιήγηση», η δεύτερη ήταν «Τα ψιθυριστά στο φως του έρευος». Και τώρα στην τρίτη του συλλογή ο Δημήτρης Παπακοσταντίνου επανέρχεται με ποίηματα τα οποία μιλούν για έναν από τους βασικούς άξονες της ποίησής του, που είναι η αγάπη. Είναι ποίηματα λυρικά, ποίηματα τα οποία δείχνουν μια πιο όρημη ποιητική γραφή. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν για να μιλήσουμε για το βιβλίο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν τρεις αξιόλογοι φίλοι και συνάδελφοι. Η Ελένη Γερούση, πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων και διδάκτορ φιλοσοφίας. Η Ολυμπία Τσικαρδάνη, ποιήτρια και φιλόλογος. Και ο Γρηγόρης ο Κοντός, διευθυντής του μουσικού του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κοζάνης και ερευνητής. Ελπίζουμε ότι ο Δημήτρης δεν θα σταματήσει εδώ, αλλά θα έχουμε στη συνέχεια και άλλες ποιητικές δημιουργίες.